δεν υπήρξε αντίδραση από τη διοίκηση της ΔΕΗ μετά το ρεπορτάζ του Σταρ για τη σκανδαλώδη συμφωνία που υπέγραψε με την Γενόπ ΔΕΗ δύο μέρες πριν τις εκλογές, με την οποία αυξήθηκαν τα οδηπορικά των εργαζομένων σχεδόν κατά 70%. Την ώρα που η επιχείρηση πέρασε στη φάση των ελλειμμάτων και παρουσιάζει ζημιές που ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ, η διοίκηση της εταιρείας υπέγραψε με τους σκληρούς κομματικούς συνδικαλιστές σκανδαλώδη σύμβαση που προκαλεί το κοινό αίσθημα. Νομικοί κύκλοι έλεγαν ότι για τη σκανδαλώδη αυτή σύμβαση θα πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας. Μόλις δύο μέρες πριν τις εκλογές 4 Μαΐου υπέγραψαν οι δύο πλευρές σύμβαση με την οποία σχεδόν διπλασιάζονται οι αποζημιώσεις για τα εκτός έδρας των εργαζομένων. Από 29 ευρώ που ήταν η αποζημίωση για ημέρησια διατροφή πήγε στα 50 ευρώ. Και από 34 ευρώ που δινόταν για διανυκτέρευση και θεωρείται μια καλή τιμή για επαρχιακά μέρη την ώρα που όλοι οι ξενοδόχοι ρίχνουν τις τιμές τους, με τη νέα συμφωνία πήγε και αυτή στα 50 ευρώ. Αφήστε που μειώθηκαν τα χιλιόμετρα για να λογίζεται η εργασία τους εκτός έδρας και από 120 χιλιόμετρα που ήταν μέχρι προχθές πήγε στα 90, δηλαδή να ξεκινάει το εκτός έδρας μέχρι λίγο έξω από τη Θήβα. Η Γενόπ ανάρτησε το θρίαμβό της στην ιστοσελίδα της. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι το ταξικό και ασυμβίβαστο συνδικάτο, όπως το αποκαλεί, κατάφερε να πάρει αύξηση για τα οδηπορικά τους. Θεωρούν αδιανόητο να περιορίσουν τις δαπάνες τους έστω αυτή την περίοδο. Η υπόλοιπη κοινωνία ας κάνει ό,τι καταλαβαίνει και ό,τι την παίρνει. Εκείνοι δεν χαλάνε τη ζαχαρένια τους. Όλα αυτά την ώρα που ο κόσμος εν μέσω κρίσης καλείται να πληρώσει τις δυσβάσταχτες αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που πληρώνουν ληξιπρόθεσμα τον λογαριασμό τους γιατί δεν βγαίνουν, ενώ την ίδια ώρα στη ΔΕΗ μοιράζουν μεταξύ τους αυξήσεις. Σε χθεσινή επικοινωνία που είχαμε τη διοίκηση της ΔΕΗ, είπαν πως με τη συμφωνία αυτή αποκαταστάθηκε μια αδικία που είχε υπάρξει σε βάρος των εργαζομένων, αφού με νόμο το 2010 τους εξομοίωσαν στις αποζημιώσεις εκτός έδρας με τους δημοσίους υπαλλήλους και από 158 ευρώ που έπαιρναν για ημερήσια αποζημίωση πήγε στα 65 ευρώ συνολικά. Γεγονός που τους έκανε να δυσανασχετούν. Δεν έφταναν, φαίνεται, για δωμάτιο λουξ και διατροφή με μενού πολυτελείας. Έτσι, η διοίκηση αποφάσισε εντελώς συμπτωματικά να τους δώσει σκανδαλωδώς την αύξηση που ζητούσαν δύο μέρες πριν τις εκλογές. Μάλιστα, επικαλούνται από τη διοίκηση ότι η εταιρεία έχει μειώσει τους μισθούς και τις υπερορίες από το 2010 μέχρι σήμερα κατά 690 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως δικαιολογεί τις προκλητικές αυξήσεις σε μια εταιρεία που περνά δύσκολες ώρες και καλεί τους καταναλωτές να πληρώσουν τις ζημιές και τις πατάλες της.